φιλοξενούμε συνήθως τους καλεσμένους μας και με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του έχουμε μαζί μας τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μάρδα, ο οποίος Υπουργό Εξωτερικών, όλα. Θα είναι στον τόπο μας, θα είναι στην Πρέβεζα, θα είναι στην Άρτα, προκειμένου να μιλήσει και με τους αναγνώστες. Θα είναι στην Πρέβεζα την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο Καφέ Νικόπολης, Πλατεία Δικαστηρίων, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, ενώ αντίστοιχα θα είναι στην Άρτα την Τρίτη 11 Αυγούστου, στην Πολυθρόνα του Νίτσα, στο Βιβλιοπωλείο. Κύριε Μάρτα, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θεσσαλονίκη βέβαια βρέχει συνεχώς, δεν ξέρω και τι γίνεται, αλλά εδώ... Εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι. Την έχουμε γλιτώσει, κύριε Μάρτα, εδώ. Δεν ξέρω για πόσο, αλλά ναι. Κύριε Υπουργέ, αυτό το βιβλίο, από ό,τι καταλαβαίνω, αναφέρεται σε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε το 2015. Ναι, ναι. Αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο, αλλά βέβαια δίνει ένα σύνολο στοιχείων που δεν έχουν δοθεί σε άλλα βιβλία. Ξέρετε, το πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι γράφεται από ένα άτομο, mm-hmm. Το οποίο έζησε άμεσα τα γεγονότα. Υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, mm-hmm. Όπου γίνονται περιγραφές μέσω τρίτων, mm-hmm. δηλαδή οι συγγραφείς έχουν κάνει μια σοβαρή έρευνα δεξιά και αριστερά, mm-hmm. και έχουν συλλέξει ένα σύνολο πληροφοριών και τις έχουν απλά και μόνο καταγράψει. Mm-hmm. Αυτή είναι, δηλαδή, όμοιο βιβλίο σαν το δικό μου είναι αυτό του Γιάννη του Βαρουφάκη, που έχει και αυτός ακριβώς τις απόψεις του, mm-hmm. Της κυρία Βαλαβάνη, που είχε και αυτή εδώ εκφράσει τις απόψεις, βέβαια με έναν άλλον τρόπο και σε ένα γενικότερο σύνολο, όχι για εκείνη την περίοδο. Και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πολλά έτσι, και ανταγωνιστικά, όπως λέμε, βιβλία τα οποία δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά βέβαια χάνουν την αμεσότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλεονέκτημα αυτού του βιβλίου. Το οποίο βιβλίο, κύριε Μάρτα, έχει διάθεση κριτικής αποστασιοποιημένα πια, δηλαδή βλέποντάς το μετά από χρόνια. Γίνεται και κριτική, έτσι κι αλλιώς πάντοτε κάναμε κριτική, mm-hmm. και σε εμάς και στο παρελθόν, αλλά δίνονται πολλά στοιχεία τα οποία ή περιγραφής ή κριτικής, τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Τόσο για πριν το 2015, άσχετα αν ανακοινώθηκαν στη Βουλή, αλλά ποιος τώρα παρακολουθεί τη Βουλή, εντάξει, όταν έχουμε μια συνεδρίαση 12 ώρες στη Βουλή, mm-hmm. τι να πρωτοπαρακολουθήσει κάποιος. Οπότε εδώ δίνονται γραπτά, με έναν εύληπτο τρόπο, πάρα πολύ απλό τρόπο, για να τρέχει το κείμενο, για να παρουσιάζει και ενδιαφέρον και αγωνία το κείμενο, να θέλει ο αναγνώστης να πάει στις επόμενες σελίδες. Οπότε... Και μπορώ να σας πω... Mm-hmm. Ναι. Να μην σας διακόπτω, συγγνώμη. Και μπορώ να σας πω για τους έτσι πολύ μερακλείδες, όπως λέμε, αναγνώστες που θέλουν λίγο και να εμβαθύνουν στα μυστικά του χρήματος, mm-hmm. στα παραρτήματα και στις υποσημειώσεις στο πίσω μέρος του βιβλίου, που καταλαβαίνετε δεν διακόπτεται η ροή του κειμένου, υπάρχει και ένα σύνολο πληροφοριών για κάποιον ο οποίος έτσι θέλει να δει και κάποια μυστικά, αν θέλετε, του χρήματος. Έτσι κι αλλιώς αρχίζει με το χρηματιστήριο. Το βιβλίο, οπότε εκεί κάποιος θα δει πάρα πολύ εύκολα πως κάποιος βγάζει χρήματα μέσα, mm-hmm. από τις πολιτικές δηλώσεις οι οποίες γίνονταν στο παρελθόν πριν το 2015. Οπότε βλέπουμε, κύριε Μάρτα, μέσα από το βιβλίο και αυτή τη διαδρομή, πως ξεκινώντας από αυτή την ρητορική του Γιάννη Βαρουφάκη και της σύγκρουσης στην ουσία με την Ευρώπη, γυρίσαμε στο όχι, το οποίο από κάποιους μεταφράστηκε διαφορετικά, και τελικά φτάσαμε στην πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην μετέπειτα πορεία. Ναι, κοιτάξτε, στο βιβλίο δίνεται, όπως λέμε, η αθέατη πλευρά του φεγγαριού μέσα από τις στοιχές εκείνης διαπραγμάτευσης, οι οποίες δεν είναι γνωστές. Mm-hmm. Τα όσα έχει γράψει ο Γιάννης είναι γνωστά. Άρα δεν επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο Γιάννη. Απλά και μόνο σε 4 σημεία, mm-hmm. Εκείνης εκεί της περίοδου όπου... ήταν μέρη της μεθόδου του πολέμου του Γιάννη, της τακτικής του πολέμου του Γιάννη, mm-hmm. σε 4 σημεία εκεί γίνεται μία αναφορά και δίνεται μία άλλη οπτική στα ίδια γεγονότα, όπως ακριβώς τα γράφει ο Γιάννης στο βιβλίο του και όπως τα ζήσαμε και εμείς βέβαια μέσα από τα παράδειγμα. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό αυτό που γράφει σχετικά με αυτό που ζήσαμε. Mm-hmm. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν μπλοφάρεις, παραδείγματος χάρη, και λες ότι θα γυρίσω στην δραχμή,
και θες να τρομάξεις τον αντίπαλο. Την πλόφα την κάνεις για να τον τρομάξεις τον αντίπαλο. Το κάνεις για να κερδίσεις έδαφος. Το κάνεις για να τον πλευροκοπήσεις τον αντίπαλο, εν πάση περιπτώσει, για να τον ξαφνιάσεις, να τον εκβιάσεις. Και έρχεται ο αντίπαλος και σου λέει: φύγε και σου δίνω και 50 δισεκατομμύρια δώρο. Mm-hmm. Αυτή τι είδους μπλόφα είναι? Σας δίνω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Μπλόφα σημαίνει μπλοφάρω, τον τρομάζω τον άλλον και ο άλλος σου λέει: εντάξει, εντάξει, ρε παιδί μου, κάτσε να τα βρούμε, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς, τι θέλεις για να μην το κάνεις. Κάτι τέτοιο περιμένεις. Όταν όμως έρχεται μια αντίδραση η οποία σου λέει: φύγε και σε βοηθώ να φύγεις, τότε τι είδους μπλόφα είναι αυτή? Εκτός αν ο άλλος μπλοφάρει ακόμα πιο σκληρά. Αλλά δεν φαινόταν να πήγαινε σύμπτωση. Ήταν και το δημοψήφισμα μια μπλόφα, έτσι, σε αυτή την λογική? Όχι, το δημοψήφισμα, κοιτάξτε, το δημοψήφισμα ήταν μια αναπόφευκτη. Μια αναπόφευκτη διαδικασία. Ήταν ένα δημοψήφισμα που ανακοινώθηκε και έγινε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είχαμε και μια άλλη παλιότερη ανακοίνωση δημοψηφίσματος που δεν έγινε. Και εκεί βέβαια αυτό δημιούργησε και κάποια άλλα παρεπόμενα προβλήματα, τα οποία τα βλέπει κάποιος, τα οποία δεν ανακοινώθηκαν τότε. Αναφέρομαι στον Παπανδρέο το δημοψήφισμα. Και τα βλέπει κάποιος στην αρχή του βιβλίου και βλέπει μια άλλη εικόνα εκείνο και το δημοψήφισμα, που δεν την έχει πολύ σχόλια στο μυαλό του. Λοιπόν, όχι, το δημοψήφισμα ήταν αναπόφευκτο. Έπρεπε να γίνει, ή θα γινόταν ένα δημοψήφισμα, ή κάτι θα ερχόταν στη Βουλή υπομορφή ψηφίσματος για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το όλο σύστημα. Οπότε δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δηλαδή ήταν αυτή και υπήρχαν ενδεχομένως ένα-δυο άλλες, αλλά πάλι έτειναν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή να ξεμπλοκάρει όλη αυτή εδώ η διαδικασία. Μάλιστα. Φτάνοντας στο σήμερα και βλέποντας όλες τις αποφάσεις που έχουν πάρθει, εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Η ύφεση συνεχίζεται? Και βέβαια, εντάξει, υπάρχει πανδημία στη μέση, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία, αλλά πέρα από αυτό. Ναι, κοιτάξτε, γίνεται. Η ύφεση υπάρχει. Τώρα βέβαια η ύφεση μπερδεύεται αυτήν εδώ την περίοδο με τα μέτρα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την πανδημία, το πώς θα περπατούσε η οικονομία δεν το ξέρουμε και κατά πόσο θα γνώριζε μια τρομακτική άνοδο σύμφωνα με τις προβλέψεις. Γιατί, προσέξτε τι γίνεται, και πριν τον κορονοϊό δεν είχαμε αυτές τις θετικές προσδοκίες τις οποίες ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτές οι θετικές προσδοκίες καλλιεργήθηκαν πολύ κατά την περίοδο των εκλογών, ιδίως μετά τις ευρωεκλογές. Εκεί έτσι εκτινάχτηκε και το χρηματιστήριο, όπως όλοι είδαμε. Mm-hmm. Γνώρισε κάποιες κορυφές, αλλά το χρηματιστήριο όμως κατέρευσε στα μέσα του Φλεβάρι. Και από τότε δεν σήκωσε κεφάλι. Και δεν είχαμε στα μέσα του Φλεβάρι κορονοϊό στην Ελλάδα. Και επίσης όλες οι διαδικασίες που έχουν σχέση με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δεν γνώρισαν την άνοδο εκείνη που προσδοκούσε η Νέα Δημοκρατία. Ήρθε βέβαια ο κορονοϊός και εδώ, ξέρετε, μπερδεύονται πλέον τα πράγματα, γιατί όταν ψάχνουμε να βρούμε και μία αιτία για να ερμηνεύσουμε κάποιες μη προβλεπόμενες εξελίξεις, τις αποδίδουμε εκεί που βολεύουν. Αυτό γίνεται πάντοτε και σε όλο τον κόσμο. Ας σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός εκτροχιάστηκε από τον πρώτο μήνα του 2020 και το δεύτερο μήνα γνώρισε έναν πολύ μεγάλο τροχιασμό. Δεν είχαμε κορονοϊό τότε και τον τρίτο μήνα δεν είχαμε, το Μάρτιο μπορεί να εκδηλώθηκε ο κορονοϊός μετά τα μέσα του Μαρτίου, αλλά οι επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό αυτής της εξέλιξης φαίνονται από τον Απρίλιο και μετά. Άρα ο Μάρτιος έκλεισε σύμφωνα με τα δεδομένα της ροής εκείνης εκεί της περίοδου. Και τον Μάρτιο είχαμε εκτροχιασμό. Και θα ήταν πολύ μεγάλο αν δεν γινόταν ένα τρικάκι από τη μεριά της κυβέρνησης, όπου μετέφερε έσοδα του Απριλίου και τα πήγε στον Μάρτιο. Οπότε μειώθηκαν πολλοί αποκλήσεις. Λοιπόν, αυτά φαίνονται στα απολογιστικά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι δικά μας εφευρήματα. Από εκεί τα παίρνουμε κι εμείς και τα αναλύουμε. Οπότε... και σε τελική ανάλυση τα γράφει και η κυβέρνηση ακριβώς έτσι. Λοιπόν, από τον Απρίλιο και μετά βέβαια ο εκτροχιασμός είναι μεγάλος. Εκεί όμως μπερδεύονται πολλά πράγματα. Μπερδεύεται από τη μια πλευρά οι όποιες κακοτεχνίες υπήρχαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, όπως είχαν εκδηλωθεί τον Γενάρη, τον Φλεβάρι και τον Μάρτι, και ο κορονοϊός, ο οποίος βέβαια σαφώς προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα, ιδίως ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες, αλλά και τη μείωση των εσόδων λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων.
Μάλιστα. Θέλετε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε στην επικαιρότητα. Είχαμε αυτή την συμφωνία που γράφτηκε χθες. Έχουμε τα θέματα τα ελληνοτουρκικά στην έτσι που... Κοιτάξτε, τα ελληνοτουρκικά μπορεί να παρουσιάσουν και μία παράξενη ύφεση λόγω της πολύ άσχημης κατάστασης της τουρκικής οικονομίας, κάτι που το περιγράψαμε και ιδιαίτερα έντονα 2 χρόνια πριν. Σε ένα έτσι εκτεταμένο άρθρο το οποίο κάναμε, και βέβαια από τότε δόθηκαν και πολλά άλλα στοιχεία για την τουρκική οικονομία. Απλά και μόνο λέγαμε ότι κάποια ώρα θα σκάσει αυτή η φούσκα η οποία υπήρχε στην τουρκική οικονομία, και έσκασε πολύ απότομα αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Υπάρχει μια κατάρρευση της τουρκικής λίρας, και από εκεί και πέρα βέβαια έτσι, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, καλό είναι να ξανασυζητήσουμε με διάφορους αγαπητούς φίλους, συναδέλφους και πανεπιστημιακούς που υποστήριζαν την επιστροφή στη δραχμή και ότι θα κάναμε ό,τι θέλαμε, θα βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και τα διάφορα γνωστά. Η κατρακύλα της τουρκικής λίρας δεν έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της τουρκικής οικονομίας, και η τουρκική οικονομία είναι πολύ πιο ισχυρή από την ελληνική. Και τώρα θα μου πείτε, μα είναι και ο κορονοϊός ο οποίος υπάρχει στην όλη ιστορία. Ναι, αλλά τον κορονοϊό τον αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες, όχι μόνο η Τουρκία. Τον αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, τον αντιμετωπίζουν και οι πάντες. Οπότε είναι, λοιπόν, είναι αφορμή στην επιθετική εξωτερική πολιτική της, λέτε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο να μπλοκάρει λόγω των οικονομικών εξελίξεων. Και αυτό το άλοθη που βρήκε ο Ερντογάν της υποχώρησης σε αυτό το χρονικό διάστημα να συνεχίσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαύεται η ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία πρέπει να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τουρκία σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε τόσα χρόνια στο μυαλό μας και τόσα χρόνια προτάσουμε. Δεν πρέπει να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, η στρατηγική, η οποία εξακολουθεί και παραμένει απέναντι στην Τουρκία. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε εξελίξει η Τουρκία, γιατί μπορεί να έχουμε και απρόσμενες πολιτικές εξελίξεις. Η Τουρκία έχει χάσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ παραγωγή, να είμαστε πιο σαφείς. Δηλαδή ένα ΑΕΠ ελληνικό έχει χαθεί στην Τουρκία μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό έχει φτωχύνει ένα μέρος του κόσμου πάρα πολύ. Και κάποια ώρα μπορεί βέβαια ο Ερντογάν να δείχνει ότι έχει ένα 40% του πληθυσμού μαζί του, αλλά αυτό το 40% μπορεί κάλλιστα να γίνει 20% κάποια ώρα. Ο πληθυσμός κινείται πάρα πολύ εύκολα και αλλάζει πάρα πολύ απόψεις εύκολα σε σχέση με τον ηγέτη, ο οποίος είτε του προκαλεί ένα κύμα ευμάρειας είτε του προκαλεί ένα κύμα δυστυχίας. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει στην Τουρκία, αλλά οι οικονομικές εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε μια ύφεση σε ό,τι αφορά την οξύτητα η οποία παρουσιάζεται, και η Τουρκία όπως ξέρετε έχει ξανοιχτεί και σε πολλά μέτωπα. Κάποια τη στοιχίζουν, κάποια δεν τη στοιχίζουν. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει μια ήττα στο μέτωπο της Λιβύης, παραδείγματος χάρη, αυτό θα οξύνει ακόμα περισσότερο την πολιτική κατάσταση και θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο με δυσμένες τις οικονομικές εξελίξεις. Γιατί μπορεί στη Λιβύη μη πληρώνει πολλά χρήματα, έρχονται οι Λίβοι και τα πληρώνουν, και μπορεί η Συρία μη τη στοιχίζει και πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν εκεί διάφορες δυνάμεις οι οποίες πληρώνουν ένα σωρό χρήματα. Αλλά δεν πάβει όμως από το να έχει 2 μέτωπα τα οποία συνδέονται και με την έγκλη της Τουρκίας. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκαμε και στον κορονοϊό, κύριε Μάρτα, από το ένα θέμα στο άλλο βέβαια, αλλά και επειδή... είναι αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν και όλο τον κόσμο βέβαια. Εγώ ήθελα να κάνουμε λίγο κριτική βέβαια, με αφορμή και τον κορονοϊό. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε αντιπολίτευση σε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον στα μέτρα για την οικονομία στα οποία η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αργότερα, και αν πώς χειρίζεται όλη την κατάσταση η κυβέρνηση. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κοιτάξτε τι γίνεται, για να βάζουμε έτσι τα πράγματα σε μία διάσταση. Γιατί ξέρετε, η επιστήμη είναι για να υπηρετεί την πολιτική. Και οι πολιτικοί πρέπει να ακούνε τι λέει η επιστήμη. Διαφορετικά κάπου χάνονται. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε 2 προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Ή αν θέλετε να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση σε 2 συστήματα. Το ένα το σύστημα είναι της υγείας και το άλλο είναι της οικονομίας. Λοιπόν, αυτά
αλληλοεξαρτώνται. Και αυτά πρέπει να πηγαίνουν. Δηλαδή η λύση που λέει ότι πρώτα να δούμε τα προβλήματα της υγείας και μετά βλέποντας και κάνοντας θα δούμε τι θα κάνουμε για την οικονομία, δεν είναι η καλύτερη λύση η οποία μπορεί να ακολουθεί από μια, την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Βλέπετε η Γερμανία, σήμερα το πρωί διάβαζα, μας έρχονται ανακοινώσεις στον υπολογιστή μας, η Γερμανία βλέποντας ότι έχοντας προβλέψεις από Ινστιτούτο Ερευνών δικά της, το οποίο όμως είναι πραγματική συμβουλή του κράτους, βλέποντας το επόμενο τρίμηνο και εξάμηνο θα υπήρχε μια καταστροφή στην οικονομία της. Αυτό το έβγαλε και ο Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Άλλαξε πλεύση και έδωσε μια νέα πνοή στην, στην οικονομία της, με αποτέλεσμα η βιομηχανική παραγωγή ήδη να αρχίσει να απογειώνεται και να περπατά με ταχύτερους ρυθμούς. Εκεί άλλαξε τα διάφορα μέτρα που έχουν σχέση, άλλαξε μάλλον σε ό,τι αφορά το χρόνο του lockdown. Τον μάζεψε πιο νωρίς από ό,τι τον μαζέψαμε εμείς. Mm-hmm. Τον άρχισε πιο αργά και τον μάζεψε πιο νωρίς. Και αυστηροποίησε τα μέτρα τα οποία είχαν σχέση με την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Λοιπόν, αυτό είναι, όπως σας λέω, αλληλεξάρτηση των δύο συστημάτων. Να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματα και στα δύο συστήματα. Mm-hmm. Και τώρα, χωρίς να είμαι έτσι, αν θέλετε, μάντης καταστάσεων, ένα lockdown της μορφής που εφαρμόστηκε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Και θα δουλέψει η κυβέρνηση ένα άλλο σύνολο μέτρων που θα παντρεύουν με έναν καλύτερο τρόπο και το σύστημα της υγείας και το σύστημα της οικονομίας. Και το τεράστιο ερώτημα το οποίο θα τεθεί είναι το εξής. Αυτό το σύστημα δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και παλαιότερα, έτσι ώστε μην είχαμε αυτή την ύφεση στην ελληνική οικονομία? Μάλιστα, μάλιστα. Το οποίο θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Γιατί προσέξτε τι γίνεται, το να κλείσουμε τα μαγαζιά και τους πάντες στα σπίτια για 2 μήνες. Αυτό δεν απαιτήγει, δεν δείχνει ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ταλέντο σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, τη διακυβέρνηση ενός κράτους. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας πρωτοετής, δευτεροετής ή πρωτοετής, μπορώ να σας πω, του όποιου πανεπιστημίου που ασχολείται με τις οικονομικές επιστήμες. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες και ταυτόχρονα να μην κολλήσουμε την οικονομία. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Εκεί χρειάζονται ταλαντούχοι, αν θέλετε, πολιτικοί. Μήπως η κυβέρνηση θεώρησε ότι... Και εκεί πρέπει να δουλεύει. Θα μου πείτε, το ίδιο έκαναν και κάποιες άλλες κυβερνήσεις και τα λοιπά. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν βγαίνει ο Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης και βλέπει σε 50 χώρες ότι τις χειρότερες εξελίξεις στην άκρως βραχυχρόνια περίοδο, στην άμεση περίοδο, άμεσα, όχι στο μέλλον, άμεσα. Αυτό έγινε πριν 2-3 μήνες. Τις έχει η Ελλάδα με μία μείωση της παραγωγής κατά 34% και η Γερμανία ήταν η αντίπροτελευταία με μείωση παραγωγής κατά 28%, οπότε οι Γερμανοί ξύπνησαν και κάτι διαφορετικό έκαναν. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί μια κυβέρνηση που βλέπει ότι είναι στην τελευταία του κακού τη σκάλα να ακολουθεί την ίδια πολιτική που ακολουθεί μια άλλη που θα έχει μείωση της παραγωγής κατά 5, 6 και 7%. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι άντε αφήστε τα όλα ανοιχτά και κάντε αυτό το οποίο πήγε να κάνει η Αγγλία και έφαγε τα μούτρα της. Ναι. Απλά και μόνο εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι έχουμε δύο συστήματα, της υγείας και της οικονομίας. Τα δύο αυτά συστήματα παρουσιάζουν έχουν μια αλληλεξάρτηση και όσο αυστηρά μέτρα χρειάζεται η υγεία έτσι ώστε να προστατευτεί ο πληθυσμός, τόσο παρόμοια μέτρα χρειάζεται και η οικονομία έτσι ώστε μην κολλήσει. Και αυτά στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή ό,τι χρήματα μπορούσαν να δοθούν πριν 2-3 μήνες, αυτά τα χρήματα θα έπιαναν περισσότερο τόπο από τα χρήματα που δίνονται τώρα και τα χρήματα τα οποία θα δοθούν το 2021 και κακώς βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθυστερήσει τόσο πολύ, θα πιάσουν πολύ λιγότερο τόπο από τα χρήματα αυτά τα οποία θα ξοδεύαμε τον Απρίλιο, συγγνώμη, και τον Μάιο για να κρατήσουμε την οικονομία όρθια. Μάλιστα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τα όποια συστήματα είναι υπέρ της προστασίας των πολιτών, της υγείας των πολιτών. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να τα αυστηροποιήσουμε προσπαθώντας να βρούμε κάποιες άλλες λύσεις στην αγορά που δεν θα οδηγούσαν σε αυτό το αποτέλεσμα που είναι μοναδικό για τη χώρα μας.
το πρόβλημα της ύφεσης, το πρόβλημα της ύφεσης αναφέρω. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Και βέβαια οι ετήσιες προβλέψεις δεν είναι πολύ καλές. Δηλαδή μια ύφεση της τάξης του 10-11% δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο όταν άλλες οικονομίες έχουν ύφεση της τάξης του 3-4-5%. Μάλιστα. Κύριε Μάρτα, να πούμε ότι θα είστε την Δευτέρα στην Πρέβεζα και την Τρίτη στην Άρτα. Την Δευτέρα θα είστε στην Πρέβεζα, στην Πλατεία Δικαστηρίων, για να υπογράψετε το νέο σας βιβλίο, το οποίο παρουσιάζουμε, το 2015, το Ημερολόγιο του Τρόμου. Θα έχετε την ευκαιρία έτσι να συνομιλήσετε και με τους αναγνώστες, που φαντάζομαι... Ότι... Με όλα τα μέσα της προστασίας, το οποίο χρειάζεται, δηλαδή αυτός είναι ο χώρος, θα υπάρχουν αποστάσεις, θα υπάρχουν οι μάσκες, θα υπάρχουν τα πάντα, οπότε μπορούμε να δούμε και δύο-τρεις... έτσι, ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι θα ήθελαν να ανταλλάξουν κάποιες κουβέντες μαζί μας. Και την Τρίτη θα είσαι στην Άρτα, στην Πολυθρόνα του Νίτσα, 8 με 10 το βράδυ και τις δύο μέρες. 8 με 10 το βράδυ. Οπότε θα σας δούμε τότε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.